Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα που έχει πάρα πολλά θέματα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, τον κύριο Ανδρέα Πάτσα. Φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Ευχαριστούμε Γιανακόπουλο. Ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Να είστε καλά, χαρά μου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μια ευχάριστη είδηση που είχαμε και αφορά το πρόσωπό σας, κύριε βουλευτά, βέβαια και τη χώρα μας αλλά και την εκλογική σας περιφέρεια. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, είστε πλέον πρόεδρος, για να το πω ακριβώς, της Επιτροπής Ομάδας Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με το Κοινοβούλιο του Κατάρ. Μια θετικότατη εξέλιξη, κύριε, να το εστιάσω εγώ για την περιοχή. Τι σημαίνει αυτή η προεδρία και πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε βουλευτά? Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση αυτή στην παρούσα φάση και ιδιαίτερη τιμή για μένα η θέση του Προέδρου αλλά και ευθύνη, διότι λόγω των περίπλοκων, να το πω κομψά, διπλωματικών σχέσεων που υπήρχαν μεταξύ Ελλάδας και Κατάρ τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε επιτροπή φιλίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει υπάρξει μια θετική εξέλιξη και μια εξομάλυνση των διπλωματικών μας σχέσεων και μετά την επίσκεψη και υπουργό μας στο Κατάρ, αποφασίστηκε η σύσταση της Επιτροπής αυτής. Οι Επιτροπές αυτές με μια χώρα όπως το Κατάρ αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη χώρα μας, σας είπα και λόγω των διπλωματικών σχέσεων, αλλά και για την περιοχή μας. Διότι, για να σου το πω απλά, κυρία Μαρκοπούλου, το Κατάρ είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι έρημος. Αυτό σημαίνει ότι δεν παράγει και προφανώς αναζητά αγορές από τις οποίες μπορεί να ενισχύσει το εμπόριό της και την κατανάλωση των πολιτών του Κατάρ. Είχαμε ήδη μία επαφή. Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών είναι μία από τις περιοχές που θα μπορούσαν να επενδύσουν επιχειρηματίες από το Κατάρ. Θα σας πω το εξής. Είχαμε μία πρώτη επαφή γνωριμίας με τον πρέσβη του Κατάρ, όπου ακολουθήσαμε το τυπικό διαδικαστικό της ενημέρωσης και των δύο πλευρών όσον αφορά τα μέλη της Επιτροπής Φιλίας. Ήταν και η κυρία Αραμπατζή η αντιπρόεδρος και κάναμε μία καταρχήν πρώτη συζήτηση και είδαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το εκδήλωσε και ο πρέσβης, για τα ακτινοτροφικά και αγροτικά προϊόντα τα οποία παράγει η περιοχή μας και ζήτησε και μια μεγαλύτερη ενημέρωση. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτές οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο για να οριμάσουν, πρέπει να μας γνωρίσουν, να τους γνωρίσουμε, να μας επισκεφτούν, να τους επισκεφτούμε, να τους δώσουμε ένα πλάνο δράσης και ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να έχουμε και αντιστοίχως και οι ίδιοι από τη δική τους την πλευρά. Ξέρετε, αυτό απαιτεί ένα χρονικό ορίζοντα αρκετά μεγάλο. Η θέληση του Κατάρ είναι να επισπεύσουμε όσο αφορά αυτές τις διαδικασίες, διότι θεωρούν ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο μη έχοντας αντίστοιχη επιτροπή μέχρι τώρα. Και μάλιστα στα άμεσα σχέδιά μας είναι να προσκαλέσουμε πρώτα απ' όλα τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής από το Κοινοβούλιο του Κατάρ να επισκεφτούν τη χώρα μας αλλά και την περιοχή μας για να αρχίσουν να μαθαίνουν τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει η Δυτική Μακεδονία, τι υπάρχει στα Γρεβενά. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά όλα αυτά χτίζονται σε ένα βάθος χρόνου που είναι απαραίτητο και για να οριμάσουν οι συνθήκες, αλλά και για να γνωριστούμε καλύτερα όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι και το πολιτικό βέβαια. Κύριε Πάτση, υπάρχει ένα πλάνο πότε θα επισκεφθούν τη χώρα μας η πρώτη, πότε θα επισκεφθεί τη χώρα μας η πρώτη αντιπροσωπεία? Αυτό επειδή περνάει μια διαδικασία εγκρίσεων από τη Βουλή και από το Υπουργείο Εξωτερικών και των δύο χωρών, εμείς αυτή τη βδομάδα, εγώ θα υπογράψω την αίτηση προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου να γίνει η επίσημη πρόσκληση. Αυτό ακολουθεί ένα τυπικό το οποίο είναι αφορά τη διπλωματία. Θα έχω νεότερα, νομίζω, τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, πότε θα γίνει η πρώτη επίσκεψη των 8 μελών της αντίστοιχης επιτροπής. Και βεβαίως και ποιο θα είναι το πρόγραμμά τους. Και προφανώς και μέσα στο πρόγραμμά τους είναι σίγουρο ότι θα εντάξουν τη Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά πρωτίστως. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο, κύριε Πάτση, και έτσι πρέπει να γίνει. Να ρωτήσω λίγο, θα έχετε σειρά συναντήσεων και επαφών, θα λειτουργήσει αυτή η Επιτροπή, η Φιλίας, η ομάδα? Τις τελευταίες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορές για επιχειρηματίες που θα ήθελαν να επενδύσουν στα ορεινά Γρεβενά και μάλιστα να αγοράσουν τις επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, τις ξενοδοχειακές μονάδες, τα ορεινά Γρεβενά. Και όλο αυτό προκάλεσε μία αναστάτωση και μάλιστα σε πολύ χαμηλή τιμή. Μιλάτε για ένα ξενοδοχείο συγκεκριμένα στα Γρεβενά, το οποίο βγήκε σε πληστηριασμό και το πήρε ένα φαντ Ισραηλινών και Κυπρίων επιχειρηματιών σε μία συγκεκριμένη τιμή, όπου αυτή ήταν και η προσφορά που δόθηκε και βεβαίως δεν υπήρξε και άλλος πλειοδότης, γιατί οι πληστηριασμοί γίνονται κάπως έτσι.
Ας το πάρουμε όμως λιγάκι από την αρχή, γιατί διάβασα και εγώ τα δημοσιεύματα και Ναι, ξέρετε. να δώσουμε και την είδηση λέγοντας ότι όλα αυτά δημοσιεύτηκαν στο Veto News. Εκεί είχαμε όλα αυτά τα στοιχεία. Τα διάβασα και ξέρετε, η μημάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει δόλος σε ένα δημοσίευμα, αλλά ότι υπάρχει άγνοια είναι γεγονός. Καταρχήν να πούμε το εξής, κυρία Δεν Μαρκοπούλου. επικοινώνησε μαζί σας ο κύριος Στη Κουταβάς πριν ΣΥΡΙΖΑ, τα στην κυβέρνηση της γράψει. χώρας. Δεν επικοινώνησε μαζί σας ο κύριος Κουταβάς πριν να τα γράψει αυτά, γιατί αναφέρεται και το όνομά σας Όχι, όχι. πολλές Δεν, φορές. δεν, κοιτάξτε, κοιτάξτε, η ενημέρωση που είχε ο κύριος Κουταβάς προφανώς ήταν μονόπλευρη. Σε κάποια σημεία ταυτίζεται με την θέση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ στα Γρεβενά, θα έλεγα σε πάρα, πάρα πολλά σημεία. Και κοιτάξτε, βλέπουν το δέντρο στοχεύοντας σε μένα και χάνουν το δάσος. Αλλά αυτό δεν αφορά εμένα προσωπικά, αφορά τον κύριο Κουταβά και όλους όσους γράφουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί πρέπει να αποκαταστήσουμε την αλήθεια προτού φτάσουμε στο θέμα του πληστηριασμού. Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας το 2015, ήρθαν στην Ελλάδα, κάτι που υπάρχει στο εξωτερικό, κυρία Μαρκοπούλου, πάρα, πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Funds σημαίνει χρήματα, επενδυτικά κεφάλαια, προκειμένου να αγοράσουν είτε ακίνητα, είτε από τράπεζες δάνεια και το καθεξής. Το 2015 ήρθαν οι εταιρείες αυτές, 5-6 πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες κυρίως είναι αμερικανικών και αγγλικών συμφερόντων και πάρα πολλά χρόνια δουλεύουν. Μάλιστα, σε μια εταιρεία από αυτές, το ιδρυτικό της μέλος και το επικεφαλής εταιρείας είναι μεγαλομέτωχος τράπεζας στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε λιγάκι, να τα λέμε, τα μαθαίνει ο κόσμος. Και ανοίξανε τεράστια γραφεία και προσλαμβάνανε προσωπικό κόσμο. Χωρίς όμως να έχουν καμία άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, δηλαδή που αφορά τις αγορές χαρτοφυλακίων από τις τράπεζες. Θα πρέπει να ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο ότι το τέλη του 2017, με την ψήφο του κυρίου Πολάκη και όλων των υπολείπων μελών της κοινοτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επετράπη να έρχονται οι ξένοι στην Ελλάδα και να αγοράζουν δάνεια από τις τράπεζες. Είναι ένας νόμος λοιπόν ο οποίος ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, οι εταιρείες αυτές οι οποίες ήταν Εσείς ήδη όμως δύο δεν τον αλλάξατε τον νόμο αυτό, κύριε Πάτση. Σε λεπτό, θα σας πω ένα-ένα. Οι εταιρείες αυτές οι οποίες ήρθαν μετά το 2015 στην Ελλάδα και ανοίγανε γραφεία, προφανώς γνώριζαν τι έρχεται ως ψήφιση και ότι θα νομοποιηθεί η δραστηριότητά τους. Δεν έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν προφανώς υπήρχαν συζητήσεις, υπήρχαν συνδιαλλαγές και το 2017, στα τέλη του 2017, ψηφίστηκε από τη Βουλή, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών σήμερα οι οποίοι διαρριγνύουν τα αιμάτια τους και θέλουν να στρέψουν το καθρεφτάκι αλλού. Επί ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να μπορούν οι τράπεζες στα κοράκια που λένε, στα κοράκια τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τα έφερε, να πουλούν τα δάνεια. Αμέσως μετά δόθηκαν όλες οι νόμιμες άδειες όπως έπρεπε να γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδας και ξεκίνησε μια δραστηριότητα επιχειρηματική νομιμότατη. Καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει λοιπόν απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πάνω από αποφάσει Τράπεζα της Ελλάδας. Ναι, νόμος του κράτους είναι. Νόμος του ακριβώς. Κράτους είναι. Δεν μπορεί να έρθει σε μια νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία νομοποιήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς κακώς αυτή είναι η αλήθεια. Και να πει τι, τις καταργώ. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί εδώ υπάρχει μια δημοκρατία, υπάρχει μια συνέχεια. Αν Α, συμφωνείτε δηλαδή και συνεχίζετε κανονικά και γι' αυτό δεν αλλάξατε και τον νόμο, κάτι, κύριε Πάτση. Ακούστε κάτι. Δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Όπως υπάρχει ένας νόμος, ψηφίστηκε. Mm-hmm. Ήρθαν οι εταιρείες αυτές, οι servicing όπως λέγονται, τα funds κτλ. Σε ποια ευνομούμενη χώρα θα έρθει να πει, ξέρεις κάτι, ναι, έχετε άδειες, έχετε επενδύσει κεφάλαια, υπάρχει απόφαση της Ελληνικού Κοινοβουλίου και εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή σας καταργούμε. Σε μια δημοκρατία, κοιτάξτε, αυτά τα τρίκ τα έκανε μόνο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έσχιζε τα μνημόνια το βράδυ, την άλλη μέρα ψήφιζε όχι και την επόμενη εβδομάδα ήταν ναι. Εμείς είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση, αλλά δεν θα πάρουμε τη μερίδα της ευθύνης που δεν μας αναλογεί. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το πώς λειτουργούν αυτές οι εταιρείες στην Ελλάδα. Να είναι ξεκάθαρο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο εξής. Ακούστε κάτι, κυρία Μαρκόπουλου. Υπήρχε ένα ξενοδοχείο. Κακά τα ψέματα. Γνωστό σε όλους μας και ξέρετε και την ιστορία του και την ξέρω και εγώ, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ για να μην θεωρηθεί ότι. Όχι, είναι ότι... χρόνος δελτίου και πρέπει να το συμμαζέψουμε λίγο, ακριβώς, κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, ό,τι δεν πλήρωνε επιχειρηματίας υποχρεώσεις. Το δάνειο πουλήθηκε, βγήκε στο πληστηριασμό.
Έτσι είναι το θέμα τη επιχειρηματικότητα. Κύριε Μαρκοπούλου, υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίε, ο κ. Παντελίδη, φίλο μου από την Πτολεμαίδα, μέσα στην πανδημία, σε κρίση, ο άνθρωπο κάνει επενδύσει και αναπτύσσεται. Λοιπόν, υπάρχει μια κακή επιχειρηματικότητα. Φτάνουμε στον πληστηριασμό. Δεν με ενδιαφέρει τι. Ξέρετε ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι ήρθαν ξένοι, οι οποίοι βλέπουν μέλλον στη Βασιλίτσα, βλέπουν μέλλον στο βουνό, θέλουν, υπάρχει ανάπτυξη τουριστική, την οποία αυτή την έχουν δει προφανώ πριν από εμά. Και βάζουν τα ζεστά τους χρήματα, τα χρήματά τους, και επενδύουν κάτι που εμάς, σαν Γρεβενά, μας ωφελεί και θα μας ωφελήσει. Και άρα λοιπόν, όσο αφορά αυτό το σκέλος, αν αφήσουμε το επιχειρηματικό, τα κοράκια, το ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής, έτσι, εμένα προφανώς και με ικανοποιεί, εφόσον βεβαίως η επένδυση αυτή γίνει και δώσει και θέσεις εργασίας και προσελκύσει και τουριστικό ενδιαφέρον. Πάντως θα μπορούσατε να αλλάξετε το νόμο. Πλειοψηφία έχετε, κύριε Βουλευτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν νομίζετε ότι αδικούνται και κάποιοι επιχειρηματίες και κάποιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα δάνεια, κάποιοι επιχειρηματίες, μπορείτε να το αλλάξετε. Ακούστε. Να αλλάξουμε τι, ένα νόμο ο οποίο είναι στη Βουλή, υπάρχουν νόμοι. Είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, να ξέρετε. Αλλά τόσοι νόμοι έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν νόμοι και νόμοι. Έχουμε άπειρες αλλαγές και βέβαια έχουμε και ρυθμίσεις. Εδώ μιλάμε για την επιχειρηματικότητα, κυρία Μαρκοπούλου. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε αυτή τη στιγμή ότι δώσαμε μια άδεια σε ένα ξενοδοχείο, παράδειγμα, να κάνει πισίνα, την έκτισε ο άνθρωπο, περιμένει και έρχομαι εγώ και λέω γκρέμισε τη, γιατί δεν σου δίνω άδεια. Στην επιχειρηματική, η ελεύθερη οικονομία και η αγορά έχει κανόνες. Φανταστείτε μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, η οποία όταν ήρθαν οι ξένοι, πήραν άδειες, αγοράσανε πορτοφόλια. Να έρθει τι να τους πει η Ελλάδα. Αυτά γίνονται σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν είναι δημοκρατικές. Οι νόμοι που αλλάζουμε αφορούν άλλα θέματα, σε θέματα δικαιοσύνης, φορολογικά, οικονομικά. Βεβαίως και εκεί τροποποιούμε, αλλάζουμε προς το συμφέρον του πολίτη. Αλλά εδώ έχουμε μια επιχειρηματική δραστηριότητα δισεκατομμυρίων, η οποία έχει νομοποιηθεί στην Ελλάδα. Έτσι, και δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είστε και πουθενά μια τέτοια ανατροπή. Το ότι παρεμβαίνουμε, το ότι ο κύριος Γεωργιάδης όταν χρειάστηκε να παγώσουν πληστηριασμοί, το να μην γίνονται τη πρώτη κατοικία, το να υπάρχει εξοδικαστικό μηχανισμό, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία τον έφερε. Έτσι, προκειμένου να διευκολυθούν. Προσέξτε. Προσπαθεί η κυβέρνηση να διευκολύνει όποιον χρωστάει ή όποιον σε μια δυσμενή θέση λόγω τη κρίση και τη συγκυρία και έχει φέρει πάρα πολλά μέτρα. Και έχει παγώσει τι διαδικασίε και ο εξαδικαστικό σύμβασμο υπάρχει αυτή τη στιγμή και λειτουργεί. Και το θέμα τη διαμεσολάβηση υπάρχει. Κοιτάξτε, αν κάποιο δεν θέλει και καλά καθόλου και νομεί, ακούστε το κίνημα δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Είναι μια πατέντα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν μα οδήγησε σε καλά αποτελέσματα. Εμεί διαχειριζόμαστε προ όφελο του κόσμου με πάρα πολλά μέτρα τα οποία φέρνουμε στη Βουλή, εάν θέλει και εργαλεία τα οποία δίνουμε προκειμένου να μπορέσει να διευκολυνθεί. Αν κάποιο από εκεί πέρα δεν θέλει, ακούστε πάντα. Έτσι είναι μια φορά. Θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία και τελείωσε. Μάλιστα. Κλείνουμε με αυτό το θέμα. Άλλωστε, θα τα λέμε αρκετά συχνά και για την ομάδα φιλίας της Βουλής των Ελλήνων, όπου προεδρεύεται πλέον και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Εκλογές θα έχουμε, κύριε Πάτση. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι πάρα πολύ σαφές. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ θέλω να εξαντλήσω τη θητεία μου και να φτάσω του χρόνου, τον Απρίλιο-Μάιο, να κάνω εκλογές, διότι έτσι επιτάσσει το Σύνταγμα και είμαι συστημικός. Από εκεί πέρα όμως είπε και κάτι και έχει απόλυτο δίκιο. Εάν που είπε σε μια διαδικασία πόλωσης και όξυνσης του πολιτικού κλίματος και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε κοκορομαχίες σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Έχει τα τουρκικά, τα λειτουργικά πάρα πολύ. Έχει το θέμα της ενεργειακής κρίσης, έχει το θέμα της ακρίβειας. Εάν λοιπόν είναι να αναλώνεται η κυβέρνηση σε ένα τακτο πόλεμο, τον οποίο ξεκινάνε τα λοιπά πολιτικά κόμματα, επειδή προσδοκούνται με αυτόν τον τρόπο θα αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, τότε είναι λογικό ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός και επειδή θα έχουμε και μια χάρη του ΣΥΡΙΖΑ πάλι, μια κυβερνησία, και είναι γνωστό αυτό λόγω του συστήματος απλής αναλογικής, είναι ενδεχομένως να τις προκαλέσει νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, σας πω ένα πράγμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, κυρία Μαρκοπούλου, ο οποίος θα πάει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους βουλευτές του, οι οποίοι αντιμετωπίσαμε μέσα σε 3,5 χρόνια πάρα πολλές μεγάλες κρίσεις και με επιτυχία. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι όποτε και να κάνουμε τις εκλογές. Κύριε Πάτση, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συζήτηση. Ο λαός αποφασίζει, ο κυρίαρχος λαός. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Ο λαός όμως, κυρία Μαρκοπούλου, πρέπει να ενημερώνεται και σωστά, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, παρασύρεται και στο τέλος του έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρει πού να κρυφτεί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει παράξει τεράστιο έργο σε δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολες εποχές και θα πρέπει να το αναγνωριστεί από τον κόσμο. Εμείς πάντως, σαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν φοβόμαστε όποτε και αν γίνουν εκλογές. Θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα κυβερνήσουμε ξανά. Σε ένα μήνα, σε τρεις. Έστω και τη δεύτερη Κυριακή, την περιβόητη και λεγόμενη δεύτερη Κυριακή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Πάτση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.